Ας περάσουμε τώρα στο φιλοσοφικό σύστημα του Ντεκάρτ. Ας δούμε τον τρόπο που ο Ντεκάρτ σκέπτεται και επιθυμεί να επαναπροσδιορίσει τη γνώση και την αλήθεια. Ο τρόπος που το κάνει είναι ιδιαίτερος. Προσπαθεί να βρει τον ασφαλέστερο τρόπο ώστε να θέσει το υποκείμενο, τον εαυτό του, τη σκέψη του, ως το μοναδικό εφαλτήριο και την πλέον ασφαλέστερη οδό της γνώσης, για να προσλάβει γνώση. Εκείνη την εποχή, οι σχολαστικοί φιλόσοφοι, ο σχολαστικισμός, το βασικό δηλαδή πιάτο της φιλοσοφίας, αυτό που οριζόταν από τους σχολαστικούς φιλοσόφους, προέκρινε δύο βασικές διδασκαλίες. Η πρώτη ήταν του υλομορφισμού. Η διδασκαλία αυτή έλεγε ότι όλα τα όντα είναι φτιαγμένα από ύλη, η οποία είναι εν δυνάμει και δεν έχει ιδιότητες. Η ύλη αυτή, για να αποκτήσει ταυτότητα, πρέπει να έχει είδος, μορφή. Δηλαδή υπάρχει ένα εγγενές μορφικό αίτιο στην ύλη που την καθιστά διακριτή, της δίνει ταυτότητα και ιδιότητες. Για παράδειγμα, αυτή η ύλη που θα μπορούσε να λέμε η φωτιά αποκτά μορφή και είδος επειδή έχει θερμότητα. Η μορφή και το είδος είναι αυτό που δίνει ταυτότητα στην ύλη. Ο άνθρωπος, αυτό που δίνει ταυτότητα και χαρακτήρα ιδιότητες στον άνθρωπο, είναι ο λόγος, το είδος, η μορφή. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η ύλη να αποκτήσει ουσία αν δεν υπάρχει το είδος και η μορφή που προσδίδει ακριβώς την ύλη ουσία. Ο Ντεκάρτ έρχεται και το απορρίπτει αυτό, γιατί λέει πολύ απλά ότι η ύλη είναι έκταση εν κινήσει. Ο Ντεκάρτ λέει πως δεν υπάρχουν μορφικά αίτια τα οποία αποδίδουν στην ύλη ταυτότητα. Δεν υπάρχουν δηλαδή αίτια μορφής ή είδους, μορφικά ή ειδικά αίτια, τα οποία κάνουν την ύλη ζωντανή, της δίνουν ουσία. Εν αντιθέσει, όλα εξηγούνται μέσω της κίνησης, των κανόνων του σύμπαντος, που όλοι οι συμπαντικοί κανόνες, που στην ουσία είναι κίνηση, και όταν ο Ντεκάρτ έλεγε κίνηση, εννοούσε το μέγεθος, το σχήμα, την κίνηση ενός αντικειμένου, είναι αυτά που τροποποιούν και διαφοροποιούν όλη την ύλη. Άρα ο Ντεκάρτ απέρριπτε τον υλομορφισμό. Αυτό φυσικά ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις θεωρίες του Ντεκάρτ, γιατί ο υλομορφισμός στο κομμάτι της θεολογίας του σχολαστικισμού ταυτιζόταν με μια ανθρωπομορφική, ανθρωποκεντρική διδασκαλία, η οποία σαφώς προέκρινε ότι αυτό που αριστοτελικά ήταν είδος και μορφή, στην ουσία υποκαθιστούσε την πνοή του Θεού, τη δημιουργική πνοή, τη συμμετοχή δηλαδή της θεϊκής φύσης στη δημιουργία του ανθρώπου. Κάθε τι που υπάρχει μέσα από τα δημιουργήματα δεν αποτελεί απλά μια ενδεχομενική τροποποίηση της ύλης βάσει του μεγέθους, του σχήματος, της θέσης της στο χώρο, αλλά είναι μια εγγενής ουσία που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο, από την πέτρα, από οτιδήποτε. Ο Ντεκάρτ δεχόταν αυτή τη θεωρία. Το δεύτερο που απέρριπτε ήταν την τελολογία. Η τελολογία ξεκινάει από τα τελικά αίτια του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι κάθε τι που υπάρχει, από τον άνθρωπο μέχρι όλα τα αντικείμενα και τα πράγματα της φύσης, προδιαγράφονται από έναν τελικό σκοπό της ύπαρξής τους. Κάθε τι που υπάρχει προδιαγράφει το σκοπό της ύπαρξής τους. Και ο σκοπός αυτός είναι το τέλος, είναι η καταληκτική στάση του πράγματος. Εκεί το πράγμα που γίνεται ενεργία από δυνάμει, εκεί το πράγμα δηλαδή που ολοκληρώνει την εξελικτική πορεία, την υπαρκτική εξελικτική πορεία και φτάνει στο βέλτιστον, φτάνει στην τέλεια μορφή του, στην εντελέχειά του. Το δυνάμει γίνεται ενεργία. Αυτό είναι μια τελολογία.
Υπό αυτή την έννοια κάθε τι στη φύση οδηγείται στην τελειότερη του μορφή. Έτσι μέσα από την αριστοτελική θεώρηση που αργότερα οι σχολαστικοί φιλόσοφοι προσπαθούν να την εναρμονίσουν με τον χριστιανισμό, στηρίζεται πάρα πολύ δηλαδή όλη η φιλοσοφία της σχολαστικής περίοδου στον εκχριστιανισμό του Αριστοτέλη, αυτό το βλέπουμε και από τα κείμενα από τη Σούμα Θεολόγικα του Ακινάτη, ότι κατ' ουσίαν, ότι εκεί που αποβλέπει όλη η φύση είναι το αγαθόν. Η φύση από μόνη της, από την τελολογία, όλα τα πράγματα βαίνουν σε ένα συγκεκριμένο, τέλος. Και αυτό το τέλος στην θεολογία των σχολαστικών φιλοσόφων ταυτίζεται με το σχέδιο του Θεού, ότι όλα οδηγούνται σε ένα τέλος που είναι η τελειότερη μορφή κάθε πράγματος που υπάρχει. Το ίδιο ισχύει για τον άνθρωπο, το ίδιο ισχύει για τα ζώα, τα ίδια υπάρχει μια τελεολογική προσέγγιση που αγγίζει την τελειότητα των όντων. Αυτό το απορρίπτει ο Ντεκάρτ, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το τέλος, το τελικόν αίτιον, αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει το ποιητικόν αίτιον. Το ποιητικόν αίτιον δεν πρέπει, και μάλιστα γράφει ότι είναι ανώσιο και ανόητο για τους ανθρώπους που είναι πεπερασμένης αντίληψης και γνώσης να προσπαθούν να δουν, να ανιχνεύσουν τα τελικό αίτιο, το τέλος της θεϊκής έμπνευσης, της θεϊκής φύσης. Καλύτερα λοιπόν ο ανθρώπινος νους κατά τον Ντεκάρτ να προσπαθεί να ανακαλύψει το ποιητικό αίτιο. Βέβαια και αυτή η ταύτιση του Ντεκάρτ, μάλλον η άρνηση του Ντεκάρτ να ταυτιστεί με την τελολογία, η οποία εκείνη την εποχή πρωταγωνιστούσε στις διδασκαλίες των σχολαστικών φιλοσόφων και των κολεγίων που δίδασκαν θεολογία, τον έφερε σε δυσμενή και δύσκολη θέση και ταυτίστηκαν πολλές από τις απόψεις του αιρετικές. Το γιατί θα δούμε όταν αναλύσουμε μέσα παρακάτω το κεντρικό πιάτο της φιλοσοφίας του Ντεκάρτ, που είναι η καρτεσιανή αμφιβολία.